Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα pre-game, τετάρτη σήμερα, 31 Ιανουαρίου, τελευταία μέρα του Γενάρη. Κώστας Σαραντόπουλος ε, στα μικρόφωνα, απευθεία από το NSTV. Έχουμε να πούμε και σήμερα πολύ ωραία πραγματάκια. Ε, έχουμε να μιλήσουμε για βόλεϊ, έχουμε επίσης ε, για ποδόσφαιρο. Ε, θα πούμε αρκετά πράγματα για τις τοπικές μας ομάδες και το Μίλωνα και τον Πανιόνιο κυρίω στο πρώτο 20 λεπτό μισάωρο και μετά θα προχωρήσουμε και για τα άλλα. Ε, όπως επίσης ότι σε κάποια στιγμές της εκπομπής μας θα παρεμβαίνω να σας λέω και αναλυτικά live πόσο είναι και ο αγώνας του Μίλωνα ο οποίος ε, αγωνίζεται τώρα για τα προημιτελικά του Τσεφ Cup στο βόλεϊ, παίζει στη Γερμανία με τη Λούντεμπεργκ, ε, Λούνεμπουρκ, με συγχωρείτε, και συνεχίζει αυτό το απίστευτο ευρωπαϊκό ταξίδι που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Ε, από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για το ποδοσφαιρικό πανιόνιο, για την νίκη που συνεχίζει να προπορεύεται και να κρατάει γερά ένα ισχυρό προβάδισμα. Ε, να πούμε για τη βαθμολογία και για την επόμενη όριστη που είναι εντός έδρα στην Κυριακή στι 3 η ώρα το μεσημέρι στο γήπεδο τη Νέα Μύρνη κόντρα στον Άρη Πετρούπολη. Ντέρμπι που θα καθορίσει κατά πόσο ο Άρη Πετρούπολη θα το πούμε μαθηματικά, αλλά που οδεύει για να πάει για το πρωτάθλημα. Ε, θα πούμε για το μπάσκετ και για το Μίλνα και για τον Πανιόνιο που περάσανε νίκη, φόρα και οι δύο αυτή την αγωνιστική που μας πέρασε πλησιάζει και το Final 8 στο μπάσκετ που εκεί θα αγωνιστεί και ο Πανιόνιος και θα σε ενημερώνουμε και ζωντανά γιατί έχουμε και κύπελο Ελλάδας ποδοσφαίρου αυτή την ώρα αγωνίζεται ο Ατρόμητος με τον Παναθναίκο για την φάση των 8 του κυπέλου Ελλάδας το σκορ είναι 0-1 στο περιστέρι προηγείται ο Παναθηναϊκός και αυτή τη στιγμή το μάτς αν τελειώσει έτσι οδεύουμε στην παράταση έχουμε να σας πούμε και για μπάσκετ που έχει σήμερα και η εβδομάδα για τις δύο ελληνικές ομάδες Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. Ε, για Α1 έχουμε να πούμε πραγματάκια. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι. Θα ξεκινήσουμε όπως προανέφερα με τις όλες μα τοπικές μας ομάδες και συγκεκριμένα θα κάνουμε την αρχή με το βόλεϊ του Μίλωνα διότι αγωνίζεται και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι 15-15 στο πρώτο σετ. Ε, Κοντράρι, θα είσαι από ό,τι φαίνεται ο Μίλωνα στην Lüneburg, ε, μέσα στη Γερμανία. Να πούμε η ότι προέρχεται από τους αποκλεισμένους του Champions League, οπότε είναι και το φαβορή στο ζευγάρι yeah. αυτό για να περάσει ημιτελικά. Αλλά και ο Μίλωνα με την εξαιρετική πορεία που έχει κάνει μέχρι στιγμή εννοείται ότι δεν πρέπει να τον υποτιμήσουν οι Γερμανοί γιατί είναι ικανό να κάνει την έκπληξη γιατί έχει και πολύ καλή ομάδα. Οπότε, με αναμένουμε εδώ πέρα ζωντανά, θα λέμε, και το σκορ και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Ε, θα πούμε για την ε, νίκη. Για το μπάσκετ σε, σε ένα φινάλε θρίλερ με τρίποντο για ανατροπές και να νόπουλο. Οι άνδρες το βόλεϊ επίσης κερδίσανε, αλλά οι γυναίκες δεν τα κατάφεραν κοντρες στις Αμαζόνες. Ε, δεύτερη ήταν για, για το γυναικείο τμήμα του Μιλώνα από τις Αμαζόνες. Έχει χάσει και έξω στην Ερυθρέα και στο, στο κλειστό κρύσος εδώ στη Νέα Σμύρνη τίθηκε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το βολέι του Μιλωνά που επέστρεψε στις νίκε, νίκες μετά από την ήττα ε, που είχε κάνει εντάξει, και λόγω κούρες, αλλά και λόγω budget ο ΠΑΟΚ έχει πιο ακριβότερο budget, πιο ποιοτικού παίχτες και πιο εμπειρία και πήρε το λεγόμενο derby της τρίτης θέση, ε, θέσης, προπορεύονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ε, και κυρίως η τετράδα πιστεύω ότι θα κλείσει, θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν ξέρω ποιο θα τελειώσει πρώτος από τους δύο γιατί τους χωρίζουν ένα βαθμό διαφορά, Πάοκ τρίτο και Μίλωνα τέταρτο. Αυτή θα είναι η τετράδα τη φετινή Βολή League και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν τα γνωστά playoff. Λοιπόν, στι νίκε επέστρεψε η αντρική ομάδα Βόλεϊ, η οποία επικράτησε 3-0 του πήγα σου Πολύχνη εδώ στη Νέα Σμύρνη, στο κλειστό κρίσος Πέρση, για την 13η αγωνιστική τη Βολή League. Η ομάδα του Σάκη Ψάρα δεν είχε τον ε, Τίμοφι Πόλου Γιάν, είχε όμω ένα εξαιρετικό Νανόπουλο, ο οποίο τελείωσε το παιχνίδι 22 πόντου και 18-24 επιθέσει. Και αποδείχθηκε ο πολυτιμότερο του αγώνα. Ο Πίγασο που είχε νικήσει δύο φορέ φέτο στο μηλωνα δυσκόλεψε του γηπεδούχου που χρειάστηκαν να φτάσουν σε ανατροπή τόσο το δεύτερο σετ από 14-17-21-23. Ε, από 14-17 κατάφεραν και γυρίσανε το παιχνίδι, ε, και 21-23. Δηλαδή πηραν δύο τρομερά σετ ε, η, Μήλωνα, η, 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 η ομάδα του Μίλωνα με τεράστιες ανατροπές αντίστοιχα κυρίως μπορεί μπορείτε να το πείτε μεγαλύτερη στο δεύτερο σετ όταν είναι 29-23 και έχει δύο πόντους για match point τρομερή ανατροπή όσο όμως και στο τρίτο σετ που από 16-20 κατάφερε και το γύρισε και αυτό δηλαδή ήταν η μέρα των ανατροπών εκείνη για το σετ ε, να πούμε ότι ο Μέλληνας ήταν πάλι πολύ πιεστικό από το σερβίς, είχε 6 άσους, είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, 56% έναντι 42% που είχε ο πηγάς ε, και μάλιστα έχει και πολύ καλή υποδοχή που ξέρετε ότι οι ομάδε του βόλεϊ οι οποίε παίρνουν κατά κύριο λόγο την νίκη σε ένα παιχνίδι, παίζει ρόλο και η υποδοχή, πώ θα βγάλει την άμυνα για να δημιουργήσει μετά συνθήκε επίθεση ε, και να πετύχει τον πόντο. Ε, να πούμε ότι έφτασε του 18 βαθμού στο πρωτάθλημα. Ο Μίλωνα εδρεώθηκε στην πρώτη τετράδα και πήρε και την καλύτερη ψυχολογική όθηση για το σημερινό παιχνίδι που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή κοντά στην Λούνεμπουργκ για τους 8 του Τσεφ Κάπ. σας πούμε και λίγο τα αποτελέσματα της ε, Volley League. Φίνικα Σύρου Καλαμάτα 3-2, Παναθηναϊκός Αθλός Ρωστιάδας 3-0, Μήλωνας Πήγαος Πολύχνης 3-0 και Ολυμπιακός Κηφισιά 3-1. Στη βαθμολογία της ε, Volley League, Ολυμπιακός είναι πρώτος με 33 βαθμούς Ακολουθεί δεύτερο ο Παναθηναϊκός με 32 βαθμού. Τρίτο ο Πάοκ στου 19. Τέταρτο ο Μίλωνα ε, με δύο αγώνε λιγότερου. Ο Πάοκ αντίστοιχα έναν αγώνα λιγότερο 18 βαθμοί. Πέμπτη η φυσιά στου 11. Σύσο βαθμί με τον Άθλο Οριστιάδα στου 11. Η Κυφυσιά εκκρεμεί ένα παιχνίδι λιγότερο. Ε, και τώρα στην ζώνη των play out βρίσκεται ο Φίνη Κασίρου. Σύσο βαθμί από τον πιγα Σοπολίνη. 7ο και 8 αντίστοιχα. Και ο Ραγό η Καλαμάτα με 9 βαθμού. Βλέπουμε φέτο ότι ο Φίνη Κασίρου, που ήταν μια ομάδα η οποία διεκδικούσε επί ίση όρη μέχρι και πρωτάθλημα πριν κάποια χρόνια, αλλά ήταν ανέκαθεν κάθε χρόνο στο playoff και πρωταγωνιστούσε και σε κύπελο, league cup και τα λοιπά στο βόλεϊ. Φέ... Φέτο φαίνεται ότι δεν πάει τόσο καλά και βρίσκεται σε μια δυσάρεστη θέση. Είναι στην 7η θέση που είναι οι κόκκινε θέσει, η 7η μέχρι την 1η που είναι τα play out. Πέμπτο έκτο μένουν όπω έχει. Και η πρώτη τετράδα παίζει στα playoff για το πρωτάθλημα. Ολυμπιακό Πάκο και Μίλωνα όπω προανέφερα. Αυτά και για την βαθμολογία, Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 του μηνό το Σάββατο και 4 Σάββατο και Κυριακή. 4 είναι το παιχνίδι του Μίλωνα. Ο Μίλαν θα, 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 πάει στην Οριστιάδα για να παίξει με τον άθλο Ορεστιάδας, ε, την Κυριακή στι 4.30 το μεσημέρι. Τα άλλα παιχνίδια είναι το Σάββατο και φυσικά Βυσιά και 4. Ε, 7 η ώρα πήγα στο Πολύχνη Πάοκ και 5 η ώρα το... η έναρξη τη ε, 14η αγωνιστική συμβολή Καλαμάτα Ολυμπιακό. Σχετικά εύκολο πρόγραμμα για του ε, για την πρώτη και ο Μίλωνας ε, Πρέπει να διαχειριστεί και την κούραση που θα έχει από το ταξίδι, από το ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει αυτή τη στιγμή και θα σας μεταφέρουμε ζωντανά, λεπτό προς λεπτό, πώς, πώς πάει το σκορ και το αποτέλεσμα μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Ε, αυτά ήταν και οι επόμενοι αγωνιστικοί, τώρα του Σαββατοκυριακού που έρχεται. Ε, σε αυτό το σημείο να κάνω μια επενθύμηση... του σκορ που παίζει ζωντανά αυτή τη στιγμή. Ο Μίλωνας ε, χάνει με 21-17 στο πρώτο σετ. Ε, το παλεύει βέβαια, εντάξει, είναι πιο, είπαμε, λίγο πιο έμπειρη ομάδα η Λούνεμπεργκ, έρχεται από μεγαλύτερη κατηγορία. Ο Μίλωνας όμως θα παλέψει και μην ξεχνάτε ότι έκανε και τρομερή ανατροπή, όπως είπα στην αρχή, στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ε, να πούμε και για την ιστορία, γιατί δεν το είπαμε για, τα, για, το σετ που κόντρα στον Επίγασο Πολύχνης. 2519 25-19, με ανατροπή και τα τρία σετ μάλιστα. 25-19, 25-23 και 25-23 το τελευταίο σετ. Και τα τρία σετ με ανατροπή. Λοιπόν, αυτά για το, βόλεϊ, για το αντρικό βόλεϊ του Μίλωνα. Ε, σε αυτό το σημείο να πάμε να κάνουμε το πρώτο μας ε, διάλειμματάκι, ε, αφού σας ε, αναφέρω ότι με την επιστροφή θα πάμε σε κατευθείαν ε, στο γυναικείο βόλιο του Μήλωνα και θα ακολουθεί μετά Πάνιονιος, Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. και επιστρέψαμε, όπως σας είπα, συνεχίζουμε στο ε, βόλεϊ του Μίλονα απλά περνάμε από το άντρικό στο γυναικείο βόλεϊ, αφού υπενθυμίσω ότι τελείωσε το πρώτο σετ στο, στη Γερμανία σε Λούνε, ε, Μίλωνας 1-0, οι Γερμανοί παίρνουν το πρώτο σετ ε, με 25-19, να πούμε ότι όσο είχαμε διάλειμμα ο Μίλωνας από το 21-17 το πήγε στο 21-19 Προσπάθησε να το γυρίσει, δεν τα κατάφερε. 1-0 προηγείται η Λούνεμπερκ. Λοιπόν, περνάμε και στο γυναικείο βολή τώρα. Να πούμε ότι ήταν η 14η αγωνιστική, μόνε στη δεύτερη θέση πλέον οι Αμαζόνε. Ακάθεκτο ο Πανιόνιο που συνεχίζει να είναι και αίτητο και όπω όλα δείχνουν θα καθαρίσει και την άνοδο και την πρώτη θέση. Ανεβαίνουν γενικά βαθμολογικά καλαμάτα και ζάων. Ε, οι Αμαζόνε πήραν σπουδαία νίκη με 3-1 σετ επί του Μήλωνα και περάσανε μόνο στην, στην ε, δεύτερη θέση. Ε, για την ιστορία να πούμε ότι τα σετ ήταν 25-20 20-25 ο Μίλωνας σοφάρισε ένα, ένα 25-14 ε, σχετικά εύκολα οι Αμαζόνες στο τρίτο σετ και το τέταρτο 29-27 υπήρχε ένα ντερμπι στο τέταρτο σετ δεν τα κατάφεραν οι, οι γυναίκε του Μιλώνα, αλλά δεν, è, δεν έχει χάθει ακόμα κάτι. Είναι αρκετά καλή ομάδα ε, και βρίσκεται και πολύ ψηλά και στη βαθμολογία. Ε, να πούμε ότι στη βαθμολογία πρώτος παραμένει ο Πανιόνις με 14, 14 στα 14, αίτητος, με 42 βαθμούς. Δεύτερες περάσανε οι Αμαζόνες, όπως προανέφερα, 35 βαθμούς. Τρίτος από όλων Καλαμάτας, με 29 βαθμούς σε ισοβαθμία με τον Μιλώνα μετά την Ήττα του, στο 14-10 και δύο Πέμπτο ανέβηκε ο Ζάων στο 14-8. Έκτα τα βριλίσια στο 14-6. Έβδομοι κόρυνθο στο 14-4. 8ο ε, η Πρέβεζα στο 14 8 εκτα τα στο 14 6 η Κόρινθο στο 14 4 8 η πρεβεζα στο 14 επιση σε ισοβαθμία, υπάρχουν αρκετέ ισοβαθμίε στη μέση τη βαθμολογία. Ένα, ο Α. Πορφύρας στο 14-5. 10 Ναυάρχου Apps Ναυάρχου Watch στο 14 και προτελευταία είναι η As Elpis 13.3 και το εγάλεο Ουραγό στη 12η θέση με 13.3. Με, με συγχωρείτε, με, ναι, με 13.3, σωστά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να σας πούμε και την επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική είναι το Σαββατοκύριακο, ξεκινάει και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Ε, 6 παρατέταρτο το Σάββατο βρει λύσια με το Ζάουν. 6 ώρα το απόγευμα ο Πανιώνιος ταξιδεύει εκτός έδρας πάει στην Κόρινθο για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. η Ας Ελπίσοι υποδέχεται την Πρέβεζα. Οι Αμαζόνες υποδέχονται τον Απόλλων Καλαμάτας. 6,5 ώρα το απόγευμα, 6 ώρα οι η... Ελπίσοι. 8 το βράδυ ο Άου Πορφύρας στον Ουραγό Εγάλεο. Και στη... την Κυριακή 6 το απόγευμα στο κλειστό γήπεδο του κρίσεω πέρυσι στο Μίλωνα. Ο Μίλωνα υποδέχεται την Αψ Ναβάρχου Βότσι. Ε, αν ρωτάτε τι βλέπω, εντάξει, ο είναι θα περάσει και από την Κόρνεφ. Δεν νομίζω ότι θα βρει κάποια αντίσταση. Γενικά έχει πολύ δυνατή ομάδα και το δείχνει φέτο έμπρακτα. Είναι και αίτητη. Και ο Μίλωνα θα πάρει, πιστεύω, θα επιστρέψει στι νίκε στην έδρα του κόντρα στον Άπς Ναβάρχου Βότση, μια ομάδα η οποία είναι σίγουρα κατώτερη του και θα μπει πάλι στην Τριάδα και θα ανεβαίνει και εκείνος πολύ ψηλά οι δύο ομάδες μας και στο βόλεϊ γυναικών και στον αντρών πάνε περίφημα όπως επίσης και στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτή είναι και η επόμενη αγωνιστική, στην pre-league στις γυναίκες. Ευχή όλων και οι δύο, μας, οι δύο ομάδες να βρίσκονται του χρόνου στην βολή league των γυναικών. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Πανιώνιος πραγματοποίησε... Τώρα, στην ε, περίοδο των μεταγραφών γιατί κλείνει σήμερα, όπως ξέρετε, είναι το deadline ε, της χειμερινής μεταγραφική περίοδου. Στο βόλεϊ, τον Τάσο Γκρίλα, ο οποίος αγωνίζεται του Λίμπερο. Ε, ο νεαρός έχει εμπειρία από τις ε, διεθνείς με τις μικρές εθνικές και έπαιζε στον κόρυβο. Ο Πανιόνιο, ο Γυμναστικό Σύλλογο και τον Ανδρικό Βόλεϊ με ανακοίνωση του, καλωσορίζουν στο σύλλογο τον ε, διεθνή αθλητή με τι μικρέ εθνικέ τάσο Γκρίλα. Ο Τάο αφορά τη φανέλα του ιστορικού με τον αριθμό 11 και θα πλαισιώσει τον Θοδωρή πλεμένο στη θέση των Λίμπερο στη μάχη για την ε, Pre-League. Λοιπόν, και αφού ξεκινήσαμε με την ε, μεταγραφή. του Λίμπερο στο αντρικό βόλαιο του Πανεωνίου. Ήρθε και η ώρα να περάσουμε και στο αντρικό βόλαιο του Πανεωνίου. Να σας πούμε το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία. Η αγωνιστική που μας πέρασε ήταν η 11η. Πούμε ότι ο Πανιόνιος ιτήθηκε στο κλειστό Ανδρέας Βαρέκας με 2-3 σετ από τον πολύ φορμαρισμένο όφη. Το πρώτο σετ προηγήθηκε 27-25, το δεύτερο σετ 25-23, 23-25 πήρε το τρίτο σετ, 25-12 και 12, 17-25 το τρίτο. 23-25 το τέταρτο και το χρυσό το πέμπτο σετ, το χρυσό με, με την Ευρώπη. Το χρυσό σετ, 12-15, επικράτησε ο Όφη στο. Ναι, στο πέμπτο σετ, όχι στο χρυσό σετ, με συγχωρείτε. Στο πέμπτο σετ, ο Όφη πήρε μια σπουδαία νίκη και ένα πολύ καλό διπλό μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπω το Ανδρέα Βαρέκα με 2-3. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Πανερθαϊκό επικράτησε με 3-1 του Εθνικού Αλεξανδρούπολη. Ο Άρη επίση 3-1 των Εγιαλέων. Ο Ηρακλής πέρασε μέσα από τον Ήφαιστο Φλόρινα με 1-3 για να ολοκληρωθεί και η αγωνιστική και να περάσουμε και στην βαθμολογία. Στη βαθμολογία ο Όφη παρέμεινε στην πρώτη θέση με το διπλό που πήρε εδώ στη Νέα Σμύρνη. Ο Φλίσβος επίσης είναι με 23 βαθμούς δεύτερη θέση, γίνεται χαμός ε, στη βαθμολογία. Ο Ηρακλής ανέβηκε στην τρίτη θέση με 20 βαθμούς. Ο Άρης ανέβηκε στην τέταρτη θέση και στο ισοβάθμιζε τον Πανιόνιο που βρίσκεται στην πέμπτη θέση, λόγω επίθεσης και άμυνας. Ο ΑΟΗ Γιαλίων βρίσκεται στην έκτη θέση, ο Ήφας της Φλόρινας στην έβδομη, πρωτελευταίος και όγδοη θέση ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ουραγός ο Πανερθραϊκός. Πούμε και την επόμενη αγωνιστική των αντρών και του Πανιονίου. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 12η αγωνιστική. Ο Πανιώνιος έχει ρεπό στη 12η αγωνιστική. ο ε, για... Όφι θα παίξει ένα με τον Πανερθραϊκό, τον Ουραγό Πανερθραϊκό. Νομίζω θα παραμείνει στην πρώτη θέση, εκτός εκπλήξεων. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης θα υποδεχθεί τον Άρη, το Σάββατο επίσης το παιχνίδι. Ο Ήφες Φλόρινα στον Ναό Αγιαλίων και ο Ηρακλής στον Φλίσβο Παλουφαλήρου. Εκεί θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Φλίσβος είναι ισόβαθμος στην δεύτερη θέση με τον Όφι. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στην Pre-League. Στην, στην, pre στην, δεύτερη κατηγορή, τάξη κατηγορία των αντρών, όπως θέλετε μπορεί να το πείτε. Και ο πανιόνιο θα έχει ρεπό στην 12η αγωνιστική. Θα ξαναεπιστρέψει στη 13η όπου θα υποδεχτεί τον Ηρακλή στο Ανδρέα Βαρίκα στι 10 του μηνό, στι 10 του Φλεβάρι. Και επίση για αυτό που σπουδαίο παιχνίδι θα το ξαναπούμε σίγουρα την επόμενη εβδομάδα. Πάλι το πρόγραμμα. Απλά θέλω να πούμε για την επόμενη αγωνιστική επειδή έχει ρεπό ο Πανεωνίου σε αυτήν. Λοιπόν, αυτά και για το αντρικό τμήμα βολή του Πανεωνίου. Θα περάσουμε και σιγά σιγά στο μπάσκετ αφού σας πω ότι στο δεύτερο σετ ε, του Βόλεϊ ο Μίλωνας ε, χάνει με 7-6. Έχει μπει δυναμικά στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας, το παλεύει και είμαστε στο 7-6 προηγείται η Λούνεμπεργκ. Όσον αφορά, γιατί με ρωτάτε και αρκετοί φίλοι, για το, βολ, για το ποδόσφαιρο, ο Παναγιώτο έχει το 81ο λεπτό μέσα στο περιστέρι. Προηγείται 0-1. Από το πρώτο ημικρονή ο Πέρεθ. Ε, από ό,τι είδα, σκόραρε και ο Γιάννη στο 62ο λεπτό, αλλά κυρώθηκε offside. Βλέπω τον κόλπο μέσω VAR. Λοιπόν, αυτά και όλα για τις ζωντανέ αναμετρήσεις γιατί βλέπω και αρκετοί φίλοι εδώ με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα. Πολλούς χαιρετισμούς να δώσω στον φίλο μου τον Αντώνη, πιστός ακροατής από την Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι και ο Αντώνης είναι φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ νίκησε, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, τον πάνω στον τέρμπι της κορυφής και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής από την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε και στο μπάσκετ ανδρών. Εδώ που ο Πανιώνιος πέρασε άνετα από την έδρα του Αμίντα στην Δάφνη. Δεν συνάντησε δυσκολίες στην έδρα του Αμίντα ο Πανιώνιος και επικράτησε με πολύ εύκολο 84-67 στην Πυρκιάλ του ημιτού e για την 18η αγωνιστική της Elite League και αν έρθει ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μην αφήνοντα κανένα περιθώριο στου γηπεδούχου. Με του Βουγιούκα και Ντέιβι να ξεχωρίζουν πετυχαίνοντα από 17 πόντου και 2. μάλιστα. Ιαν Βουγιούκα μετά από καιρό μπαίνει και κάνει και σπουδαίο παιχνίδι. Εντάξει, τράει και πολύ η εμπειρία του. Αλλά και ο Ντέιβι, στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ιστορικού, έχει βοηθήσει αρκετά τον Πανιόνιο. Και ήταν και από του κομβικού παίχτε που του δώσανε την πρόκριση στον τελικό με τη Μεγαρίδα, αλλά και στον ημιτελικό που είχε με τη Δόξα Λευκάδα για το Final 8 που θα γίνει μέσα στο Φλεβάρι, στις 17 αν δεν κάνω λάθος. Κομβική είναι ξανά η παρουσία του Γκίκα, ο οποίος πέτυχε double-double. Ο Πανιόνιος πήγε το ρεκόρ του στο 14-4, έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα μετά την τόξα Λευκάδας που φεύγει η Νικήτρια από την έδρα του Αμίντα, επίσης σημαντικό, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Αμίντας έχει μια σκληρή έδρα που... Αρκετέ ομάδε δεν έχουν περάσει και έχουν ιτηθεί και από ό,τι φαίνεται, όσε ομάδε περνάνε θα φτάσουν μέχρι το τέλο. Είναι μια έδρα μάλλον θα το πούμε, που μπορεί να δώσει και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα εν ώψη των play-off που θα γίνουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ε, για την ιστορία τα 10 λεπτά 14-22 το πρώτο, 32-48 το δεύτερο ξέφυγε πολύ πανιόνιο, 46-62 το τρίτο και 67-84 ήταν και το τελικό σκορ στον ημιτό. Λοιπόν, πρώτος ε, είπαμε Βουγιούκας και Ντέιβις, ο Βεργίνης με 13, ο Γκίκα επίση με 13 WW. Ο Παπαδιονυσίου πέτυχε 5. Ο Μιλεντίγεβιτ 9. Ο Χάλαρη 4. Ο Κακλαμανάκης επίση 4. Και ο Σκάνδαλος 2. Λοιπόν, να περάσουμε. Να πούμε επίση ότι και. Ο Μίλωνας νίκησε στην έδρα του εδώ στο κλειστό πέρσι στον κόρυβο με 79 σε ένα φοβερό παιχνίδι που έγινε στο κλειστό εδώ της Νέας Μύρνης με ανατροπές, με τρίποντα εκατέρωθεν Τρομερό, δηλαδή όποιοι ήταν στο, βρεθήκαν στο γήπεδο, ζήσαν ένα μεγάλο παιχνίδι. Εντάξει, κατάλληλο για καρδιακούς, έτσι πως ε, ε, εξελίχθηκε. Συναρπαστικό το φινάλε με τον Κόρυβο για την 18η διαγωνιστική της Elite League. Οι νέους πανηγυρίζουν, επιστρέφουν στις νίκες. Να πούμε ότι φιλοξενούμενοι 17 δευτερόλεπτα πριν τη, τη, τη λήξη, προηγούντουσαν με 78-79, ωστόσο ένα φόλο του Σκορδίλη στα 4 δευτερόλεπτα από το τέλος κάνει το 80-79 και έβαλε ξανά μπροστά το Μίλωνα αφού εκατέρωθεν μέχρι να φτάσουμε στο 78-79 η μία ομάδα έβαζε τρίποντο η άλλη απαντούσε με τρίποντο είχαμε σαν έναν ντεμαράζ ε, τριπόντων, σπουδαίο παιχνίδι διαπραγματίστηκε Λοιπόν, ο Κόρυβος είχε και μάλιστα την τελευταία επίθεση, όμω ο Νοεά το έχει και έδωσε το ένασμα για έξαλα πανηγύρια την πλευρά του Μίλωνα. Η ομάδα τη Νέα Μύρνη που έπαιξε χωρί τον Μπαρτ, αλλά έχει διψήφιο κορδίλι με το δημάκο, Κανονίδη και ζουμπό. Μάλιστα, είχε τέσσερι παίχτε διψήφιου. Έφτασε στο ρεκόρ στο 11-7 και είναι στην τρίτη θέση ισόβαθμο με τη Μεγαρίδα. Που βλέπετε και εκεί αναμένεται να γίνουν μεγάλε ε, μάχες. μάχε. για την αντίπαλη ομάδα, για τον κόρυβο, εξαιρετικό ήταν ο Καξχάουζεν με 26 πόντους. Από εκεί και πέρα θα σας πούμε και την βαθμολογία όπως και την επόμενη αγωνιστική. Στη βαθμολογία πρώτος πέρασε πλέον ο Πανιόνιος ε, με 18 ε, νίκες δε, με 18 νίκες και 32 βαθμούς. Από εκεί και πέρα δεύτερη είναι η Ελευθερούπολη με 30 βαθμούς. Ο Μίλωνα ανέβηκε στην τρίτη θέση μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη και είναι ισόβαθμο με τον Ερμή Σχηματαρίου και τη Μεγαρίδα. Η Μίκονο βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 28 βαθμού. Ισόβαθμη στην έκθεση ο Κόρυβο που παρέμεινε στου 28 βαθμού. Ο Ηρακλή είναι σε τριπλή ισοβαθμία με Παπάγο και το Ξελευκάδα με 27 βαθμού αντίστοιχα. Αμίντα 25 με τον Πανεθραϊκό. Εκεί υπάρχουν τετραπλές βαθμίες και το ψυχικό είναι ουραγός με 22 βαθμούς. Γίνεται πραγματικά μια μάχη μέχρι το φινάλε για να δούμε και ποιοι θα μπουν στα play-off και ποιοι θα πάνε στα play-out ε, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ε, να πούμε επίσης ότι στην ε, βαθμολογία της Elite League θα υπάρχουν όπως ξέρετε ή κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζετε play-off που σημαίνει ότι στην, όπως σας διάβασα τη βαθμολογία για να σα το πω και πιο ειδικά ο ένατο και ο δέκατο μένουν στην κατηγορία, δεν παίζουν ούτε play-off ούτε play-out. Δηλαδή, αν τελειώνει το πρωτάθλημα σήμερα, ο παπάγος και Δόξα Λευκάδα μέναν στην κατηγορία και πήγαιναν για ξεκούραση, καλό καλοκαίρι. Ε, ο Πανιόνιο, ο πρώτο με τον 8ο, ο Πανιόνιο είναι πρώτο, ο Ηρακλή ο 8 περνάνε στην 8 ε, ομάδε που θα παίξουν play-off προβιβασμού για την Α1. Και ο 11 μέχρι τον, 14ο, δηλαδή Αμίντα, Πανερθραϊκό, Έα, μου και Έσπερο, που είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, είναι τετραπλή ισοβαθμία. Παίζουν play out και ο 15ο που είναι ο Χάρλο Τρικούπη με 24 μόλι βαθμού, ένα βαθμό τον χωρίζει από τα play out και το ψυχικό 16ο πέφτουν κατευθείαν. 15ο και ο 16ο πέφτουν κατευθείαν στην ε, ε, Α2, στην ε, Β Εθνική. Όχι στην Α2, στην Β Εθνική, με γιατί είχε αλλάξει κιόλα. Οπότε θα γίνει μια πραγματική μάχη και για τα play-off, αλλά και για τα play-out, αλλά και για το ποιο θα μείνει στην κατηγορία. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική, το Σάββατο, 4 η ώρα πανήρθα 20 Ιρακλής, 4,5 η μεγάλη με τον Έσπερο. Επίση, Παπάγο Ελευθερούπολη. Δόξα Λευκάδα, Αμίντα στι 5. Όλα τα παιχνίδια να πούμε του Σαββάτου. Ε, μαζί με Ερμή Σχηματαρίου Ευ, Ευ, Ευός μου, Ο Πανιόνιο πάει στον κόρυβο Αμαλιάδα. Σε ένα παιχνίδι δύσκολο. αλλά αν περάσει και από εκεί, πιστεύω γίνεται ακλόνητο το φαβορή για να καπαρώσει την πρώτη θέση. Η Μύκονος που δέχεται το ψυχικό και ο μίλωνα πάει στον ε, Χάριλαο στον πρώτο τελευταίο Χάριλαο Τρικούπη. Μακάρι ευχή όλων, ο Μίλωνας είναι σίγουρα και ο Πανένος θα φαβορεί, ξεκάθαρα. Να πανηγυρίσουν νίκε και να ανέβουν ακόμα πιο πολύ βαθμολικά ο Μίλωνα, να σκαρφαλώσει και να εδρεωθεί κυρίω στην τρίτη θέση και να κοιτάξει ακόμα υψηλότερα, γιατί όχι, και ο Πανιόνιο να εδρεωθεί στην πρώτη θέση. Αυτά και για το μπάσκετ. Ε, της επόμενης αγωνιστικής, η 19η συγκεκριμένα. Ε, θα περάσουμε στο επόμενο μας ε, μουσικό διάλειμμα να ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο. Αφού πρώτα σας πω πόσο είναι το βόλεϊ. Να το δω κι εγώ γιατί τώρα το έχω γυρίσει. Λοιπόν, ε, είμαστε στο δεύτερο... Στο... Ναι, στο δεύτερο σετ, 17-16 η Luneberg προηγείται ένα από του Μίλωνα. Ο στην κοντάρι στα ίσα στο δεύτερο σετ. Είναι πολύ κοντά. Μακάρι να πάρει το δεύτερο σετ και να μπει δυνατά στο τρίτο. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Στρέψαμε πίσω, να ενημερώσουμε ότι το Βόλε είναι στο δεύτερο σετ για όσους μπήκατε τώρα ε, η Luneberg προηγείται με 21-18 του Μίλωνα ο Μίλωνα σερβίρει αυτή τη στιγμή έχει ένα συν 3, ένα μαξιλάρα και ασφαλείας δυσκόλεψε και το δεύτερο σετ για τον Μίλωνα θα δούμε όμως, έχει, έχει ακόμα λοιπόν, επίσης, να πούμε ότι για τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι ο Παναθηναϊκός μόλις τώρα πετυχαίνει δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις στον 24ο λεπτό με σκόρερ τον Λαντενόβιτς και όπως όλα δείχνουν καθαρίζει και την πρόκριση θα είναι στα ημιτελικά του Κυπέλου Ελλάδας εκεί που θα τον περιμένει ο Πάοκ ο οποίο αγωνίζεται τώρα με τον ε, Πανσεραϊκό αδιάφορο, αδιάφορο παιχνίδι εγώ απορώ γιατί το βάλανε και 9 η ώρα με τέτοιο κρύο που θα έχει στη Θεσσαλονίκη. Ε, ναι, 0-4 το πρώτο παιχνίδι στι Σέρε. Ε, ο Πάοκ θα βάλει σίγουρα να παίξει δηλαδή, τρίτη ομάδα. Απλά εντάξει, λίγο και για την ώρα και εγώ διαφωνώ. Και όπω όλα δείχνουν, θα έχουμε ημιτελικό ε, Παναγενικό Πάοκ. Ε, και μία από τι δύο ομάδε θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό. Εκεί που ο άλλο ημιτελικό να πούμε ότι θα είναι ο Άρη, κόντρα στον Πανετολικό. Ο Πανετολικό νωρί-νωρί το απόγευμα επικράτησε με 3-1 του Όφη και πήρε και την πρόκριση. Βάσει και όλα στο ότι είχε και το δίπλο μέσα στο Ηράκλειο το 1-2. Οπότε καθάρισε. Και από ό,τι βλέπω, εντάξει δεν έχει λήξει ακόμα, θα το πω επίσημα λίγο πιο μετά. Τα ζευγάρια αυτά θα είναι των ημιτελικών του κυπέλου. 23-19 η Λούνεμπερκ των Μήλωνα δυσκολεύουν τα πράγματα για τους νέους Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο ποδόσφαιρο ξέρω αρκετοί περιμένατε για το ποδόσφαιρο αλλά εντάξει και το βολε έχει την δικιά του έγκλη και το μπάσκετ Πον, ε, περνάμε στον πανιόνιο, ο οποίος πέρασε και από την ε, Αγία Παρασκευή με το αγαπημένο του σκορ θα πω εγώ τι τελευταίε αγωνιστικέ στα εκτό τέρα παιχνίδια. Ε, μάλιστα, σκόρερ ήταν πάλι ο γνωστό Killer ε, σκύλερ Ηλία ο οποίο δίνει σε αρκετά παιχνίδια και κυρίω τελευταίε εκτό ε, πολύτιμες πολύτιμε βοήθειε μπροστά και πολύτιμα γκολ τα οποία σαφώ μετράνε και στη βαθμολογία. Ε, να πούμε ότι σε ένα άλλο πολύ σημαντικό γιατί κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα είναι τελικό και για τον Πανιόνιο. Πανηγύρισε ο, ο Πανιόνιο σε ένα σημαντικό τρίποντο στον δρόμο που κάνει για να επιστρέψει στι επαγγελματικέ κατηγορίε και στην Super League 2 συγκεκριμένα. Επικράτησε ένα 0-1 στην έδρα τη Αγίας Αγία Παρασκευή για την 20η αγωνιστική τη ΓΑΜΑ Εθνική με χρυσό κορίρο όπω προανέφερα τον Ηλία Τον Ιγνατίδη μετά από ένα ημίχρονο χωρί ιδιαίτερε φάσει και ανέρθει να παίρνουν περισσότερε πρωτοβουλίε στην επανάληψη. Στο 62ο λεπτό απέκτησαν και ένα αριθμητικό πλεονέκτημα αφού ο Μιτάκη αποβλήθηκε με δεύτερη κεντρική κάρτα για τράγμα στο Γροντί. Ο Πανιόνιο τότε άρχισε να πιέζει περισσότερο. Τελικά βρήκε τον γκολ που του έδωσε στη νίκη στο 71ο λεπτό με τον Γροντί να κάνει μια εξαιρετική κάθετη πάσα στα δεξιά το Χοντζάλι και αυτό σέντραρε για να σκοράρει ο Εγναντή με προβολή από κοντά και να βάλει μπροστά την ομάδα του Γεωργιάδη με το 0-1 να μένει ω το φινάλε του παιχνιδιού. Και εκεί πέρα να πούμε ότι ο ιστορικός ήταν αποτελεσματικός, κοινικός παίρνοντα αυτό που ήθελε στο, το θετικό αποτέλεσμα και συνεχίζει την νικηφόρα προσπάθεια. Η νέα αυτή νίκη πήγε στους 53 βαθμούς και τον διατήρησε στο ΣΥΝ 7 από τον δεύτερο εθνικό, διότι να πούμε ότι ο εθνικός την προηγούμενη εβδομάδα είχε εγκελάρει, είχε φέρει 0-0, οπότε αύξησε το ΣΥΝ 5, το έκανε ΣΥΝ 7 να σας πούμε και πιο αναλυτικά αφού ενημερώσω ότι έχουμε τελικό σκορ στο Περιστέρι Ατρόμι τη 0 0-2 2-3 το το συνολικό γκολ τερμάτων είχε νικήσει ο Ατρόμι της Παναγκός με ένα δύο με αντροπή Παναγκός έβαλε δύο γκολ σήμερα και πήρε εκείνο στην πρόκριση στα είμαι τελικά όπως και να έχει τα ζευγάρια Εκτό συγκλονιστικού απρόπτου που μόνο με θαύμα μπορεί να γίνει αυτό, Παναναίκος ΠΑΟΚ και πανετολικός Άρης για τα το τελικά του κυπέλου Ελλάδας. Λοιπόν, περνάμε λίγο να σας πούμε και την βαθμολογία ακριβώς πως είναι στον ποδοσφαιρικό πανιόνιο και την επόμενη αγωνιστική. Συγκεκριμένα, Ο να πούμε ότι βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής φέτος. Ε, αναλυτικά η αγωνιστική ήταν η 20η που μας πέρασε. Άγιος Νικόλαος ο Ιπάτου 0-1, Άρης Πετρούπολης Ατσαλένιος 1-0. Ο Άρης Πετρούπολης να πούμε ότι έρχεται εδώ πέρα την Κυριακή. Δυνατό παιχνίδι για τον Πανιόνιο. Ε, Αγία Παρασκευή πάνω 0-1. Απόλων Σμύρνη πέραμα 21-0. Η ομάδα του Απόλων σκοράρει 98 98 και κάνει τη δικιά τη προσπάθεια για να σωθεί. Εθνικό Πυρέο Ατρώματο Πυρέα, εύκολα 3-0. Τον ουραγό Ατρώματο Πυρέα ο Εθνικό. Ελοπιακό Επισκοπή 0 ηλυσιακος Ελυσιακό Φωστήρα 1-1. Και προοδευτική Χαϊδάρη 1-1. Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα πριν περάσουμε στη βαθμολογία. Ε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Σάββατο, όχι την Κυριακή, όλα τα παιχνίδια μας χωρίζεται στις 3 η ώρα, ώρα, έναρξης του αγώνα. Αλμυρός Ελοπιακός, ΑΟΗ Πάτου Ατρόμητος Πειραιά, Ατσαλένιος Ηλυσιακός, Επισκοπή Εθνικός Πειραιός, δύσκολη έξοδος για τον Εθνικό. Πανιώνιος Άρης Πετρούπολης, αυτό είναι χαρακτηρίζεται και ως ντερμπι από πολλούς που το συζητάμε τις τελευταίες μέρες. Ο Άρης Πετρούπολης να πούμε είναι τρίτος βαθμολογία και είναι, έχει χτίσει ένα πολύ καλό σερί και έχει μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα από ό,τι τη... βλέπουμε και από τα αποτελέσματα, αλλά και λίγο που έχω παρακολουθήσει γενικά τα highlights από τα παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης Πετρούπολη, Οπότε αναμένεται άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι την Κυριακή τη Νέα Ο Πανένιο, εφόσον κερδίσει, δεν νομίζω ότι μπορεί μετά να κινδυνεύσει να πούμε ότι τέτοιο. Εντάξει, είναι νωρί ακόμα, το πρωτάθλημα είναι ο αλλά αν περάσει και τον Άρη Πετρούπολη, ο οποίο είναι ένα ανταγωνιστή, ο τρίτο ανταγωνιστή που ακόμα μαθηματικά είναι με στο κόλπο. Νομίζω ότι θα γίνει ακριβώς κούρσα για δύο και θα ελπίζει να κελάρει και ο Εθνικός ώστε να ε, γίνει ακόμα ακλόνητο φαβορή, ακόμα πιο πολύ φαβορή, μπορείτε να το χαρακτηρίσετε όπως θέλετε για την άνοδο στην Super League 2. Πέρα μαϊκός εμείς ζωνιανών, προοδευτική Απόλληνα Σμύρνης, δύσκολη έξω την Απόλληνα, Φωστήρα Άγιος Νικόλαος και Χαϊδάρη Αγία Παρασκευή είναι η 21η αγωνιστική του Β' γύρου πλέον, ε, είμαστε στον 4ο μελό της και στη βαθμολογία να πούμε ότι ο Πανιόνιος βρίσκεται πρώτος με 53 βαθμούς, είναι στο συνεπτά από τον δεύτερο εθνικό που είναι στους 46, τρίτος ο Άρης Πετρούπολης στους 40 βαθμούς, τέταρτος ο Λυσιακός στους 38, πέμπτος ο Αοϊπάτου στους 30 σε ισοβαθμία με τον Ατσαλένιο που είναι στην εκθέση με 30 βαθμούς, έβδομος ο Άγιος Νικόλαος με 29, όγδος ο Αλμυρός επίσης με 29. Το Χαϊδάρι 1 το με 27, η Επισκοπή 10 με 24 και εδώ από την Επισκοπή που είναι 10 μέχρι σίγουρα θα βάλω εγώ την 15 που έχει 20 βαθμούς στον Νερμίζου γίνεται χάμος γιατί να πούμε ότι στην 11η θέση που παίζει playoff για, για να σωθεί ή να πέσει είναι η Προδευτική με 23 βαθμούς σε σωμαθή με τον Απόλλωνο Σμύρνης, μάλιστα ο Απόλλων Σμύρνης έχει ανέβει πολύ τελευταία μετά Παίρνει. Ο Φωστήρα στου 20 βαθμού 13 με βαθμού να εκκρεμούν. Έχει φάει μείον 3 από την Ομοσπονδία. Ο Λοπιακό 14 με 20 βαθμού επίση. Ο Ερμή 15 επίση με 20 βαθμού. Και μετά νομίζω ότι οι τρει αυτοί μα έχουν χαιρετήσει. Έχουν... Δεν νομίζω ότι εκτό από τον Περαμαϊκό να έχουν κάποια βάση με ελπίδα για να σώσουν την κατηγορία. Πέραμα 13 με 14 βαθμού. Η Αγία Παρασκευή προτελευταία με 9 βαθμού και έχει φάει και μείον 3 από Και ουραγό ο Ατρόμητος Πειραιά με μόλι 5 βαθμού. Μία νίκη έχει κάνει ο Ατρόμητος Πειραιά και 17 ήττε και 2 σοπαλίε. Αυτά και για τον ποδοσφαιρικό Πανιόνιο. Γενικά βλέπουμε ότι οι ομάδε μα πάνε πολύ καλά σε όλα τα αθλήματα και είναι αρκετά καλό και διαφήμιζε την πόλη μας ε, εγώ να πω να δώσω πρόσκληση στον κόσμο όσο μπορεί να πηγαίνει να στηρίζει και τις δύο ομάδες και το Μιλάν και τον Πανιόνιο. Ε, για την Κυριακή καλό είναι να γεμίσουμε όλη το δημοτικό γήπεδο της Νέας και να δώσουμε όθηση στον Πανιόνιο να πάνε γυρίσει άλλη μια νίκη που θα είναι εξίσου σημαντική. Ε, από εκεί και πέρα το μπάσκετ παίζουν και οι δύο ομάδες μας εκτός. Γενικά, όσοι θέλετε και έχετε χρόνο βέβαια, γιατί εντάξει, δουλεύετε μα και αρκετοί δε, και κάποιοι δεν έχουν το χρόνο, να πηγαίνουν να στηρίζουν και το γυναικείο βόλιο του Πανεωνίου και του Μήλωνα, επίσης και το Αντρών, διότι βλέπετε ότι η πόλη μας διαφημίζεται συνεχώς και έχουμε και ευρωπαϊκή εκπροσωπήση του Μήλωνα, τον οποίο τώρα επειδή μου ζητάτε να σας πω πόσο είναι ακριβώς το σκορ... Λοιπόν, ε, ναι... Πήρε και το δεύτερο σετ, το έχει κάνει 2-0 η Λούνεμπερκ με 25-19 πήρε και το δεύτερο σετ και στο τρίτο σετ προηγείται με 5-4 η Λούνεμπερκ κόντρα στο Μίλωνα. Mm. Αυτά μέχρι στιγμής. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός προηγείται της Άρκας Πορισμύρ με 1-0-26-24 το πρώτο σετ. Να πούμε επίση ότι έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Ο Πανεκός τώρα σε 10 λεπτά από τώρα αγωνίζεται κοντρά στην Αρμάνια. Μιλάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Ο Ολυμπιακό χθε κέρδισε εύκολα παρότι το έβαλε δύσκολα στον εαυτό του μέχρι το πρώτο ημίχρονο που ήταν πίσω με τρει πόντου. Κέρδισε σχετικά εύκολα με 187 και παραμένει σε τροχιά Ξάδα. Αύριο παίζει ένα δύσκολο μάτσο στο Μόναχο κοντά στην Μπάγκερ για την διαβολοδομάδα. Και ο Παναναναϊκό ε, μετά το σημερινό παιχνίδι που φάει στην Παρασκευή επίση ένα δύσκολο παιχνίδι. Ασχέτω ότι μπορεί να θεωρηθεί αδιάφορη η Ζαλγίρη, η οποία προηγείται με 20 πόντου τώρα τη ΕΦΕ, κόντρα στην ε, Ζαλγύρης Κάουνας Κάουνα, η οποία θα έχει και απουσίε από ό,τι διαβάσαμε. Ε, εντάξει, Όλα τα αθλήματα, κυρίω και η Ευρωλίγκα, φέτο είναι απρόβλεπτη. Και για του λάτρε του μπάσκετ να πούμε ότι φέτο η Ευρωλίγκα ακολουθεί ένα πρωτόκολλο που κάνουν στο NBA, τα play-in δηλαδή. Ο Ένατος στην βαθμολογία. Ο έβδομος βασικά παίζει με τον 8ο και ο ένατος με τον 10ο για να βγουν ο 7ο και ο 8 αντίστοιχα. Να πούμε ότι το πλεονέ... είναι μονάχα παιχνίδια και τα πλεονέκτηματα τα έχουν ο 7ο κοντρα στον 8ο και ο ένατος κοντρα στον 10ο, Αυτός είναι πιο πάνω στη βαθμολογία. Οπότε θα αναμένεται στην αρπαστική η Ευρωλίγα. Όλοι θα προσπαθήσουν να αποφύγουν σίγουρα την ναι, θέση που ισοδυναμεί με αντιστοίχηση κόντρα στην σπουδαία Real Madrid, της, η οποία φέτο δείχνει ότι είναι μια τρομερή ομάδα. Παρότι χθες, η η Μακάμπη σε έβαλε αρκετά δύσκολα. Και εδώ να τονίσω ότι η Μακάμπη, αν είχε τη φυσική τη έδρα και δεν γινόταν όλα αυτά που γίνονται στο Ισραήλ, μπορεί να ήταν και ακόμα υψηλότερα βαθμολογικά σίγουρα, γιατί έχει μια πολύ σκληρή έδρα όπω είναι το Γιάνν Τελιάου. Να πούμε ότι ο Παναγικό βρίσκεται στην τέταρτη θέση και σήμερα με νίκη μπορεί να βρεθεί και στην τρίτη θέση γιατί παίζουν Μπαρσελόνα Μπολόνια. Φαβορή είναι η Μπαρσελόνα, αλλά εντάξει, στο μπάσκετ είναι όλο εκπλήξει και η Μπαρσελόνα δεν είναι και τόσο καλή φέτο. Αλλά είναι το φαβορικό κοντά στην Πολόνια. Ε, από εκεί και πέρα έχουμε και τον τερμπάκι Μονακό Παρτιζάν που προηγείται Μονακό 44-48 στο ημίχρονο. Έχουμε σπουδαία παιχνίδια σήμερα. Ε, για το πρωτάθλημα της Super League ο Πάοκ είναι ο μόνος πρώτος μετά την νίκη κοντά στον Παναναϊκό που έκανε την Κυριακή. Η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε σήμερα τον Λιούμπισιτς από τη Δυναμό Ζάγκρεπ ενισχύθηκε αυτή και περιμένουμε μέχρι τις 12 το βράδυ αν υπάρχουν κάποιες άλλες μεταγραφές των ομάδων μας. Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα 3-0 του Όφη και βρίσκεται στην δεύτερη θέση τη Super League. Ο Παναγικό πέρασε τρίτο μετά την είδα του 44 βαθμού. Ο Ολυμπιακό κέρδισε τα Γιάννενα, αν και πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα μετρία να κινεί στην τέταρτη θέση. Και ακολουθεί το ντέρμπι των νεωνιών την Κυριακή στι 9 η ώρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Ο Άρη πέρασε από την Κυφσιά 0-1. Παρότι χθε ήρθε 2-2 με την νίκη Βόλου, έχει πέρασει τα μελικά διότι είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι του Κλάνα Βικελίδη. Πανσεραϊκό Βόλο, ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 2-2 και πανετολικος λαμια Λαμία 1-2 σπουδαίο διπλό για τους ε, ε, για την ομάδα του Βόκολου η οποία με αυτό το διπλό έκανε άλμα για να είναι μέσα στην εξάδα των playoff εκεί που μαχονται, θα γίνει μάχη για το ποιος θα πάρει την εκθέση με Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο αυτή είναι η τριάδα που πιστεύω θα παλέψει για να συμπληρώσει την εξάδα των playoff και από εκεί και πέρα κάτω για τα playout ε, Πρώτο-λευταίο είναι ο Πας Γιάννενα και τελευταία και η φυσιά. Εκεί γίνεται χαμό για το ποιο θα σωθεί. Ε, επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι περιλαμβάνει το Σάββατο, ξεκινάμε 5.30 το απόγευμα, βόλο Πανετολικό. 7.30 Πανσεραϊκό Άρη. Την Κυριακή 4 ώρα το μεσημέρι, όφη και η φυσιά. 5.30 ΑΕΚΑ Τρίπολης. Τρίπολη. Επίση Παζιάννα Αλαμία. 8.5 Ατρόμητο Πάοκ. Δύσκολη έξοδο για τον Πάοκ κόντρα στον Ατρόμητο που είναι μια φορμαρισμένη ομάδα. Σχέτω ότι σήμερα δεν κατάφερε να περάσει. Έχει δείξει ότι έχει κάνει γκέλε σε Παναγικό Ολυμπιακό στο περιστέρι. Βέβαια, έφαγε, ιτήθηκε με το βαρη 0.5 από την ΑΕΚ. Σήμερα να πούμε ότι έχει και απουσίε κοντά στον Παναγικό, αλλά δεν πάβει να είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Και μια έδρα που ο Πάουκ δεν περνάει σχετικά εύκολα όπως είναι το Περιστέρι. Και κλείνουμε την 21η αγωνιστική με το μεγάλο ντερμπί των τον Ιωνίων, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, 9 αέρας Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει την νίκη για να μείνει κοντά στη φορμολογία, Ολυμπιακός για να βάλει ακόμα πιο πολλά ζόρια και να σκαρφαλώσει και πιο πάνω βαθμολογικά. Αυτά είναι και για την επόμενη αγωνιστική της ε, Super League. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ζωντανά έχουμε παιχνίδια σε Ισπανία και ακολουθούν παιχνίδια τη Premier League. Εκεί που είναι πρώτη η Liverpool. Η Barcelona είναι 0-0 στο 51 κόντρα στην Οσασούνα. Πολλά προβλήματα η Barcelona τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Τσάβη, όπως δήλωσε, ότι, ε, έχει δηλώσει παρέτηση στο τέλο τη σεζόν. Μένει να δούμε. Εκεί που η Χιρόνα κάνει ένα εκπληκτικό πρωτάθλημα και βλε, β, βλέπω η. Τη Real στα ίσα μπορώ να πω βαθμολογικά. Έχει βάλει ζόρια στη Real. Εκεί θα γίνει χαμό μέχρι και εκεί το φινάλε θα έχουμε σπουδαία τέρμπι. Σήμερα 9.30 ώρα Manchester City, Berlin, Tottenham, Bradford και το μεγάλο derby Liverpool, Chelsea. Για την Premier League. Στη βαθμολογία όπως προανέφερα η Liverpool προηγείται είναι πρώτη με ένα μάτς λιγότερο 2 βαθμού κοντρά στη δεύτερη Arsenal που έχει 46 βαθμού και έχει 2 αγώνε περισσότερε από τη City που έχει 43. Η Aston Villa παραμένει 4η με 43. Πέμπτη είναι η Tottenham. Έκτη West Ham. 7η η Newcastle. Ο The Brighton. Ένα τη United που είναι πολύ χαμηλά μαζί με τη Chelsea που είναι 10η. Απογοητεύουν και οι δύο ομάδε. 10η η Fulham. 12η η Wolves. 13η η Bournemouth. 14η η Crystal Palace. 15η η Bretford. 16η η Nottingham Forest. 17η που πήρε μια σπουδαία νίκη χθε με 4-0 κοντά στην uh, Brighton. Και στη ζώνη του βαθμού βρίσκεται Everton, Μπέρλι και Sheffield United. Αυτά <laughs> και για την Premier League. Ε, να πούμε ότι επίση 10 η ώρα έχει και το Ατλέτικο Μαδρίτη ε, Ράγιο Βαγεκάνο. Λοιπόν, ε, ναι, στο βόλεϊ να επισημάνω ότι Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ, την 12-7 προηγείται για τη Λούνεμπερκ. Παίρνει πάλι ένα μαξιλαράκι ασφαλεία κοντά στο Μίλωνο. Ο Μίλωνο το παλεύει αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακό προηγείται 7-5 και στο δεύτερο set. Πούμε ότι και αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν και οι revans. Βέβαια, όταν ε, με ένα 3-0, σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η revans. Όταν τρέψει να κάνει. 4 σετ μαζί με το χρυσό εννοώντα. Ε, από εκεί και πέρα να πούμε ότι στην Ιταλία η Ίντερ συνεχίζει να είναι πρώτη και να την να καραδοί και στη δεύτερη θέση η Ιουβέντους, αν και νομίζω ότι η είναι η Ίντερ, ξεκάθαρα. Να περάσουμε και λίγο, ναι, σωστά, α1 μπάσκετ, γιατί γίνεται και εκεί ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι στο ντέρμπι τον Ιωνίων ο Παναγικό επικράτησε με 85-80 και έχει πάρει το 2-0 που ισοδυναμεί και με το πλεονέκτημα τη έδρα. Οπότε στον τρίτο γύρο που προσθέθηκε φέτο στην Basket League με του νέου κανόνε δεν θα τον επηρεάσει και να ιτηθεί από τον Ολυμπιακό που λέει ο λόγο. Ε, η 16η μέρα που μα πέρασε, ο Παναγικό πέρασε εύκολα με 55-87 από, την Πάτρα, από τον Ουραγό Απλών Πάτρα. Ο Άρης νίκησε 98-91 να τον κολοσσορώδει σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακό, παρότι έχει πολλέ απουσίε και τραυματισμού, και ο Μιλουτίνο Φέξο πλέον μετά το βαρύ διάστρεμα που δεν ήταν διάστρεμα, ήταν ένα κάταγμα. Και ο Πετρούσε Φέξο με τράβημα στο ψαγό. Και ο Φαλέξο με το γόνατο. Επικράτησε επικράτησε 62 του Πάοκ. Το περιστέρι 95-72 νίκησε το Μαρούσι. Το Λαύριο 89-84 τον Προμηθέα. Κιάκ παρότι δεν πέρασε εύκολα να πούμε νέος προπονητής στην ΑΕΚ ο Ηλίας ο Σούρος ε, πέρασε από την καρδίτσα με 86-95 και πήρε το διπλό στη βαθμολογία είναι πρώτος ο Πανακός με 16-0 δεύτερος Ολυμπιακός στο 14-2 τρίτο το Περιστέρι στο 16 τέταρτος ο Προμηθέας στο 9-7 μαζί με τον Άρη επίσης στο 9-7 στην πέμπτη θέση έκτη 6, 7, 9, και στο 7 6-7-9 Κίνησε ο βάθμι τον Πάο και επίση το 8, κολοσσός ρόδος 6, 10, ενάτη καρδίτσι στο 5, 11, μαζί με το μαρούσι επίση στο 5, 11 και το λαύριο στο 5, 11 επίση και ουραγό ο Απολλων Πάτρας, οπότε χαμός θα γίνει και στο play out, στο α1 όπως εντάξει και στα play -off. πάνω κάτω ξέρουμε ότι η τελική θα είναι πανέκος ολυμπιακός με πλεονέκτημα έκτημα του Παναναϊκού αν δεν κάνει κάποια περαιτέρω γκέλα μέχρι το τέλος της σεζόν. Οπότε και εκεί αλλά όπως έχω πει και παλαιότερα σε, σε μου που έχω κάνει ότι δεν παίζει κανένα ρόλο πλέον το πλέον έκτημα της έδρας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ε, ευχαριστώ που μου στείλατε τα και άλλη να φορά τα μηνύματά σας που συμμετέχετε στην κουβέντα. Ε, ελπίζω να αναλύσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε όλη αυτή την αθλητική εβδομάδα που είχαμε και για τις τοπικές μας ομάδες αλλά και γενικά για τα δρόμενα στον ελληνικό μας αθλητισμό ε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ καλό υπόλοιπο εβδομάδας σε ό,τι και να κάνετε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο 8 με 9 στο αγαπημένο μας NSTV να είστε όλοι καλά καλό σας βράδυ